Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου του 2023. Ξεκινάμε τα θέματα μας με τα εισαγωγικά. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα του περιστατικού που έγινε στον Μπόρο, που είπαμε και χθες εκτίμηση, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, αλλά και με τα όσα δημοσιεύτηκαν στον τύπο, ότι πρόκειται για κατασκοπία. Υπάρχουν κάποιες διαρροές που λένε ότι ο ένας από τους δύο ήταν φαρμακοποιός και ο άλλος καταστηματάρχης και ότι εν πρώτης δεν προκύπτουν στοιχεία για κατασκοπία από την εξέταση αυτών που έχουν εγγραφεί στα βίντεο του ντρόν. Ακούστε, αρχή μου είναι να μην αδικούμε κανέναν και αν εκτιμήσαμε χθες με βάση τα στοιχεία που είχαμε ότι πρόκειται για κατασκοπία, εγώ δεν θέλω να αδικήσω ούτε Τούρκο. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εάν είναι έτσι, ας πράξει αναλόγως ελληνική δικαιοσύνη. Κατά την εκτίμησή μου, να πας σε ένα ξενοδοχείο και να ξυπνήσεις πρωί-πρωί πρωτού πιεις καφέ, να σηκώσεις ένα ντρόν και να πετάει 10 λεπτά πάνω από μια ναυτική βάση, να την πάρει, να το εντοπίσει τον ντρόν ακόμα και ο διοικητής της βάσης, να γίνει καταγγελία και στις 10 η ώρα, δηλαδή λίγο μετά από αυτό το περιστατικό, να σηκωθείς με τις μηχανές, να φύγεις, να πας να μείνεις ένα βράδυ στον Άφλιο και μετά στη Μονεμβασιά, δεν ξέρω τι να πω. Αν είναι τέτοια σύμπτωση, τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, θα εμπιστευτούμε τις αρχές και θα περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούνε. Πάμε τώρα στο θέμα της Λιβύης. Νομίζω ότι το είπαμε και χθες και ιδιαίτερα σε αυτό θα ήθελα να μην είμαστε καχύποπτοι και να εξετάσουμε τα δεδομένα. Δεν λέμε αν έκαναν σωστά ή όχι, αν σχεδίασαν σωστά ή όχι την όλη επιχείρηση. Κάποιος είπε γιατί δεν πήγε σε ένα άλλο αεροδρόμιο. Αυτό το αεροδρόμιο του Τομπρούκ έχει προβλήματα λόγω της κατολίσθησης και των νερών, γι' αυτό δεν πήγε. Άρα υποχρεωτικά πρέπει να πάει στις Βεγγάζες. Τώρα, το αν σχεδιάστηκε σωστά ή όχι, τι να πω. Μετά, αφού συμβεί το κακό, όλοι γινόμαστε σοφοί. Εν πάση περιπτώσει, φαίνεται πάντως ότι η τοπική αστυνομία είχε δώσει δύο τζιπ. Ένα ήταν προπορευόμενο και ένα ακολουθόν όχημα. Είχα χθες μια πληροφορία ότι λίγο πριν τη σύγκρουση, το προπορευόμενο τζιπ είχε, δεν σας την είπα χθες, τη λέω σήμερα. Ένας από τους τραυματίες είπε ότι το χάσαμε, λέει, για κάποια στιγμή το προπορευόμενο τζιπ και μετά ήρθε και έπεσε πάνω μας αυτό το ημιφορτηγό. Έκρηξη δεν υπήρχε. Και μιλούμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες εκτός του συστήματος, δηλαδή τα είπαν σε συγγενείς τους και σε ανθρώπους οι τραυματίες, τι συνέβη με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Έγινε πλάγιο με τοπική, εκκινήτο από τη Βενγκάζη ανατολικά προς την Τέρνα, σε δρόμο άσφαλτο στρωμένο, δηλαδή εθνική οδό, που είχε πέτρες και τα λοιπά λόγω της, και εκεί ήρθε από απέναντι πλάγιο με τοπικά ένα ημιφορτηγό, το οποίο εκτός από το κανονικό, από την κανονική αποθήκη καυσίμων, όπως λέγαμε στο στρατό και όχι depósito, είχε και μία επιπλέον αποθήκη καυσίμων 200 λίτρων. Με βάση, επαναλαμβάνω, τα μέχρι τώρα στοιχεία, όπως κτύπησε με τη μούρη και προσέκρουσε μετά το πίσω μέρος πάνω στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου, το καύσιμο περιέλωσε το λεωφορείο, πήρε φωτιά το μπροστινό μέρος, εκεί είχαμε τους νεκρούς, και οι άλλοι έσπασαν τα παράθυρα, κυρίως το πίσω παράθυρο, και βγήκαν έξω και γλίτωσαν. Αυτή είναι σε ό,τι αφορά τώρα το σκέλος του δυστυχήματος. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εγώ από χθες δεν έδωσα καμία πιθανότητα ή ελάχιστες να πρόκειται είτε οι Τούρκοι, είναι πολύ μακριά από αυτή την ιστορία, ούτε και οργανώσεις ισλαμιστικές. Άλλωστε, από ό,τι διαβάζω, όλοι όσοι ήταν μέσα στο ημιφορτηγό ήταν μέλη
εθελοντές που πρόσφεραν ανθρωπιστική βοήθεια και επέστρεφαν από παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Τώρα, αν υπάρχουν ευθύνες στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας, ασφαλώς και υπάρχουν. Όταν δεν πάει κάτι καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι η νίκη έχει πολλούς πατέρες και η ήττα κανέναν. Εδώ πρόκειται για μια τραγική κατάληξη και όπως καταλαβαίνετε, κανείς δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν. Έχουμε και νεκρούς και οι δύο άνθρωποι που τα παιδιά του ανθρώπου, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Βενγκάζης, Έλληνες είναι και αυτοί. Και μάλιστα η κοπέλα λέει είχε παντρευτεί πριν από λίγες μέρες. Αυτά για την Λιβύη. Να εκφράσουμε και πάλι τη θλίψη μας για τα θύματα και για τους τραυματίες. Ένα τρίτο θέμα είναι η αυριανή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Τώρα εντάξει, επειδή συνέχεια μιλάμε και στο τέλος θα μας κολλήσουν και κάποια ταμπέλα ότι είμαστε και μεμψίμηροι και γκρινιάριδες και κάναμε τον έξυπνο κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ανακοινώθηκε ότι η συνάντηση θα γίνει στο τουρκικό σπίτι, στην Ουάσιγκτον. Είναι ένα πελώριο κτίριο, δεν ξέρω 15 όροφο πόσο είναι, εκεί μέσα είναι το προξενείο, είναι τα επιμελητήρια, τα τουρκικά, οι σύλλογοι, οι ΜΙΤ, τα πρακτορία, τα υποπρακτορία, όλα εκεί μέσα. Συγγνώμη. Τι θέλουμε να δείξουμε με αυτό? Δηλαδή εντάξει, οι Τούρκοι είπαν να κάνουμε εδώ τη συνάντηση. Εμείς γιατί το δεχθήκαμε? Δεν μπορούσε να γίνει σε έναν ουδέτερο χώρο? Δηλαδή ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρέπει να περνάει κάτω από την Τούρκη σημαία και να μπαίνει μέσα σε ένα κτίριο να προσκυνάει στην Τούρκη σημαία εξαντικειμένο. Όταν μπαίνεις από κάτω, από πάνω. Αυτό είναι. Υπάρχει κανένας λόγος? Τι θέλουμε να δείξουμε με αυτό? Ένας φίλος μας δίνει να κάνει ένα σχόλιο και λέει όπως μας λέτε αυτά για τη Λιβύη, ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα, αυτά που είπα χθες δηλαδή, θα πρέπει λέει τα ίδια να υποστηρίζεται και για την Ουκρανία που δέχεται μια επίθεση για αλλαγή συνόρων που είναι η πρώτη που γίνεται στην Ευρώπη. Όχι φίλε, δεν είναι η πρώτη. Προηγήθηκε η επίθεση στη Ιουγκοσλαβία και ο διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας, αλλά και ο διαμελισμός της Σερβίας, de facto. Το Κωσυφοπέδιο αποτελεί έδαφος της Ιουγκοσλαβίας. Κατοικείται κατά 90% πόσο από Αλβανούς, αλλά κατά 90% από Ρώσους κατοικείται και τον Ντομπάς. Πού είναι η διαφορά? Για πες μου. Μπόμπες έπεσαν και εκεί, μπόμπες πέφτουν και εκεί. Τι κάνουμε, το ένα μάτι βλέπουμε? Δεν είναι έτσι. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία, η εισβολή σε μια χώρα και η αλλαγή συνόρων μας αφορά. Και γι' αυτό είπα ότι πρέπει να το καταδικάσουμε οριζοντίως και καθέτως. Γιατί τέτοια θέλει να κάνει και η Τουρκία. Μην βλέπετε τώρα που έχει βάλει το προσωπείο του ο λύκος που έγινε αρνάκι. Αλλά που είχε μετά είπα, δεν είναι εθνική υπόθεση να απελευθερώσουμε εμείς την Ουκρανία. Στέλνουμε όπλα. Δηλαδή δεν στείλαμε όπλα στην Κύπρο. Δεν στείλαμε όπλα στον Καφτάρ. Που έχουμε άμεσα εθνικά συμφέροντα. Και ανέφερα χθες το θέμα του Τουρκολιβικού. Στέλνουμε στους Ουκρανούς. Αυτή είναι η διαφορά μου. Μπορεί να έχετε άλλη άποψη. Εγώ τη δική μου δεν την αλλάζω. Ένας άλλος φίλος λέει ότι δεν μπορεί να λέτε, λέει, ότι δεν μας βοήθησαν οι ξένοι. Εγώ δεν είπα αυτό στην Επανάσταση. Είπα ότι όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, να τα ξαναπώ, επανάληψη μήτυρ πάσης μαθήσεως, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση υπήρχε η Ιερά Συμμαχία και οι αυτοκρατορίες που μετά γίνανε φίλοι μας, ήταν υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν αυτοί οι τρελοί, οι κουζουλοί που λένε και οι Κύπροι, οι παλαλοί που λένε και οι Πόντιοι, οι ντελίδες που έλεγαν και οι Τούρκοι, όπου βλέπετε όνομα Δελής, Δελή Κωνσταντής, Δελή Γιώργος, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν σηκώσει κεφάλι στους Τούρκους και τους ονόμαζαν οι Τούρκοι ντελίδες. Λέει, τρελάθηκαν αυτοί, σου λέει. Θα βάλουμε εμάς? Αυτοί λοιπόν οι ντελίδες του Μοριά κυρίως, αλλά και της Ρούμελης, όταν επαναστάτησαν και κυρίως όταν αυτή η μέγιστη μορφή, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, απελευθέρωσε την Τριπολισσά,
το εμπορικό, οικονομικό, πολιτικό, διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της Πελοποννήσου, μια ολόκληρη περιφέρεια, Πασαλίκη. Εντάξει. Και όταν είδαν, λόγω της γεωγραφίας είναι ένα νησί, λόγω της διαμόρφωσης του εδάφους στο Μοριά, που για τα δεδομένα της εποχής ήταν ο καταλληλότερος χώρος για ανταρτοπόλεμο, όπως ήταν η επανάστασή μας, ανταρτοπόλεμος ήταν, κατάλαβαν ότι αυτοί οι τρελοί μπορεί να κάνουν ένα κράτος εκεί. Και εγκατέλειψαν την πολιτική της αδευικής ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ήρθαν κοντά μας πρώτα με το δάνειο το 23 και μετά σιγά σιγά ένας άρχισαν να μας προσεγγίζουν και να παρέχουν βοήθεια για να έχουν να εγγράψουν υποθήκες να είναι παρόντες την επόμενη μέρα, όπως και ήταν. Άρα, όχι, δεν μας βοήθησαν. Βοήθησαν τα συμφέροντά τους. Μόνοι μας βγάλαμε τη χώρα από τη σκλαβιά. Μόνοι μας. Όπου πήραμε βοήθεια από τους έξω, την πήραμε και την πληρώσαμε στη συνέχεια και την πληρώνουμε μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα με τους Άγγλους και τους Αγγλοσάξονες. Οπότε αυτά τα δουλικά να τα αφήσετε και τα δουλοπρεπεί. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και μία παραβίαση και του εθνικού εναέριου χώρου και παραβίαση των κανόνων αέριας κυκλοφορίας του FIR από ένα ATR-72 τουρκικό. Αύριο έχουμε συνάντηση, σήμερα παραβίαση. Μήνυμα μας δίνουν, έτσι. Και τέλος, ήρθε μια οικογένεια από την Αυστραλία. Τώρα δεν χρειάζεται να πω λεπτομέρειες. Ο γιος, άντρας Έλληνας της Κύπρου και η γυναίκα Καστανοριζιά, της οποίας ο παππούς το 1925 πόσο, όσο όταν ακόμα τα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο ήταν υπό Ιταλική κατοχή, μετανάστευσε στην Αυστραλία. Εκεί λοιπόν και ο πατέρας της γυναικός, ο παππούς δηλαδή του Μιχάλη, θα σας πω την ιστορία, δεν πρόλαβε να αλλάξει μετά το 49 την υπηκότητά του και από Ιταλική να την κάνει Ελληνική. Η κόρη του παντρεύτηκε ως κόρη Ιταλού αλλά με Αυστραλιανή υπηκότητα. Τώρα λοιπόν ο γιος, ο Μιχάλης, που είναι ένας άνθρωπος που από μικρό παιδί, λέει εγώ δεν θέλω να πάρω κυπριακή υπηκότητα, διότι το διαβατήριο γράφει πάνω και τουρκικά, δεν το θέλω. Εγώ θέλω, λέει, ελληνική υπηκότητα, ελληνικό διαβατήριο. Δεν το έχει ανάγκη. Από αγάπη, από άδολη αγάπη για την Ελλάδα και την πατρίδα. Συμμετέχει ενεργά σε δράσεις άσκησης επιρροής, λόμπι που λέμε, Αρμενίων, Ελλήνων της Κύπρου, Ελλαδιτών. Είναι συνεχώς παρόν και στην Καμπέρα και έχει διδακτορικό στις διεθνείς σχέσεις. Πήγε λοιπόν να πάρει διαβατήριο ελληνικό και του λένε δεν δικαιούσε. Γιατί δεν δικαιούμαι, δεν είμαι Έλληνας. Είσαι, λέει, αλλά δεν δικαιούσε. Γιατί, διότι λέει ο παππούς σου δεν φρόντισε να αποποιηθεί την ιταλική υπηκότητα και να πάρει την ελληνική. Μα λέει ο παππούς μου πέθανε νωρίς, δεν πρόλαβε να το κάνει. Και τι, επειδή πέθανε νωρίς ο παππούς μου, εγώ είμαι καταδικασμένος να με θεωρείτε ιταλικής καταγωγής, δεν είμαι Έλληνας. Ακούστε τώρα τρέλα. Πήγε στο ελληνικό προξενείο εκεί, στο Σίδνεϊ. Το ελληνικό προξενείο δεν φαίνεται διατεθειμένο να λύσει το πρόβλημα. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δύσκολο είναι το πρόβλημα. Όμως γι' αυτό υπάρχουν οι ελληνικές αρχές, γι' αυτό υπάρχει το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος δεν υπάρχει για να καταδυναστεύει τους Έλληνες και να τους κάνει τη ζωή δύσκολη. Το ελληνικό κράτος υπάρχει για να προστατεύει τους Έλληνες, παιδεία, υγεία και όλα αυτά, αλλά να τους δίνει και λύσεις τέτοιες. Αν ακούνε αυτοί που πρέπει, ας φροντίσουν να δώσουν οδηγίες οι διπλωματικές αρχές να εξυπηρετούν τους Έλληνες πολίτες, όλους ανεξαιρέτως, είτε αγωνίζονται είτε δεν αγωνίζονται, ιδιαίτερα όμως αυτούς που αγωνίζονται. Δηλαδή, σκέψου να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στην Ελλάδα, να τρέχεις σε όλους τους αγώνες και η Ελλάδα να αποστρέφει το πρόσωπό της από σένα. Πώς θα ένιωθε ο καθένας από εμάς. Και πάμε και ένα σχόλιο που ξέρετε το πριν Αλέκτορ Λαλίσε. Έχουμε τον Αλέκτορ 5163.
έγραψε ένα σχόλιο. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καθόλου καλά σε εθνικό επίπεδο. Η μία σφαλιάρα μετά την άλλη και μάλιστα κάθε φορά και χειρότερα. Όλοι συμφωνούμε ότι πολλά που έπρεπε να έχουν γίνει δεν έγιναν, αλλά εδώ κάποιες καταστάσεις ξεπερνάνε και τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι πλέον πασιφανές πως έχουμε χαράξει λάθος δρόμο, ηγεσία και λαός. Ο λαός, ο οποίος είτε επικροτεί είτε αδιαφορεί, είτε κάνει ελάχιστα για να διορθώσει τα κακό σκήμενα, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο αποκλειστικός υπεύθυνος. Μην νομίζετε ότι αυτό είναι αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Το αντίθετο, μάλιστα. Καθημερινά εικόνες βιβλικής καταστροφής γεμίζουν τις οθόνες μας από όλον τον κόσμο. Άλλες φτάνουν στις τηλεοράσεις μας, άλλες τις κρύβουν και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι λίγο πολύ πλέον οι λαοί ακολουθούμε την ίδια πορεία, την πορεία της αυτοκαταστροφής. Ας σκεφτούμε για μια στιγμή ότι όλα είναι ρόδινα, καμία καταστροφή ή συμφορά και πώς φυσάει αούριος άνεμος στα πανιά μας. Ποιο φαίνεται να είναι σήμερα το μέλλον του κόσμου και κατά πού πάμε, του κόσμου, λέει ο άνθρωπος. Να σας δώσω κάποια στοιχεία ενδεικτικά. Σήμερα διδάσκουμε στα παιδιά μας ότι δεν έχουν φίλο και πως θα πρέπει να το αναζητήσουν. Σήμερα νομιμοποιούμε την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Σήμερα λίγο πολύ λένε σιγά σιγά ότι δεν υπάρχει ανήλικος στον έρωτα. Σήμερα καταστρέφουμε την οικογένεια. Χωρίς να αναφέρω τίποτα άλλο, μπορεί κάποιος να μου περιγράψει το μέλλον αυτού του κόσμου. Πού πάει ο κόσμος? Ούτε θυμάμαι πλέον πόσα χρόνια σε συζητήσεις αναφέρω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις ρίζες μας και το μόνο που ακούω είναι ότι αυτά είναι μεσαίωνας. Ωραία, τώρα που έχουμε σχεδόν ξυλώσει το πουλόβερ, που φάγαμε το γάιδαρο και μας έμενε η ουρά. Πώς την είχε πει την ουρά ο Τσίπρας? Κιού. Μπορείτε να μου δείξετε κάποια σημεία βελτίωσης, αφού τα κάνουμε όλα αυτά? Έχει βελτιωθεί τίποτα στην κοινωνία? Εάν θέλουμε να διορθώσουμε την κατάσταση, θα πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Αντί εμείς οι Έλληνες, ως Έλληνες, να δίνουμε το παράδειγμα στους υπόλοιπους, κατακτήσαμε πρωτοπόροι στη βλακεία. Οι σημερινοί ηγέτες καλό θα είναι να τα μαζέψουν και να πάνε σπίτι τους και ο λαός να ξυπνήσει. Θυμάμαι μας έλεγε ο κύριος Μπουτάρης, ως δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, πως με τις παρελάσεις θα έχουμε ανάπτυξη. Είδατε εσείς που εγώ δεν είδα ανάπτυξη? Χωρίς πηξίδα όπως πάτε, σας έπιασαν κορόιδα πάλι. Ξυπνήστε, φωνάξτε, πετάξτε τους στη θάλασσα αν χρειαστεί, γιατί αλλιώς ειλικρινά δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Αλέκτορ 5163. Εδώ ο Αλέκτορ γίνεται όνομα και πράγμα. Γιατί ξέρετε, ο Αλέκτορας είναι αυτός που μας ξυπνάει το πρωί, προσπαθεί να μας ξυπνήσει. Εντάξει. Φιλότιμη η προσπάθεια, Αλέκτορα, το διάβασα τις απόψεις σου. Πάμε στην Ουκρανία γρήγορα. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας είναι στο Ραμστάιν σήμερα. Συναντήθηκε μάλιστα και με τον Υπουργό Άμυνας. Είναι οι ομάδες των χωρών επαφής, είναι οι χώρες επαφής για την Ουκρανία, η ομάδα των χωρών επαφής για την Ουκρανία, η Υπουργή Άμυνας, που κάθε μήνα συγκεντρώνονται εκεί, κάνουν έναν απολογισμό και βάζουν και τις υποχρεώσεις για τον επόμενο μήνα. Εκεί συναντήθηκε και ο Δένδιας με τον Λόιτ Όστιν, συζήτησαν θέματα εμβάθυσης της αμυντικής συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ. Εκεί δήλωσε ότι παραδίδομαι εντός ολίγων ημερών 10 Άμπραμς ένα άρματα μάχης στην Ουκρανία και τον επόμενο μήνα τα υπόλοιπα 21. Συνολικά 31 άρματα μάχης, με 31 άρματα μάχης θα κάνεις μια επιλαρχία. Τώρα, η Δανία είπε ότι θα παραδώσει 45 άρματα μάχης στην Ουκρανία, από τα οποία τα 30 είναι Leopard 1, και, δηλαδή το προηγούμενο μοντέλο από αυτά που έχουμε, και τα υπόλοιπα 15 είναι TAF-72, παλιά άρματα της, από την σοβιετικής κατασκευής. Τώρα, ο αρχηγός του ΓΕΣ, του στρατού ξηράς της Ουκρανίας, ο στρατηγός Σύρσκι, είπε ότι καταλάβαμε δύο σημαντικούς οικισμούς στον Μπαχμούτ, την Αντρίιβκα και την Κλιτσίιβκα. Προκαλέσαμε σοβαρότατες καταστροφές σε τρεις ταξιαρχίες ρωσικές, 72η, 31η και 83η, και ότι μετά από αυτό έχει διαραγή, προκαλέσαμε ρήγμα στην αμυντική γραμμή
του εχθρού στην περιοχή του Μπαχμούτ. Έχουμε πει ότι στο Μπαχμούτ που έπεσε το Μάιο στα χέρια, η Βάγνερ ήταν αυτή που πολέμησε μετά από 9 μήνες πολέμου, έπεσε, χύθηκε πολύ αίμα εκεί και από τις δύο πλευρές. Τώρα η Ουκρανία θέλει να ανακαταλάβει την πόλη που κατέλαβαν οι Ουκρανοί τον Μάιο. Καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες εκεί και από ό,τι μας λέει ο Σύρσκε, ο αρχηγός του ΓΕΣ, έχουν και κάποια θετικά αποτελέσματα. Ο Στόλτεμπεργκ είπε, εδώ πρέπει να δούμε τις λέξεις μία προς μία. Έχουν το νόημά τους. Όλοι θέλουμε μία γρήγορη ειρήνη. Όλοι θέλουμε μία γρήγορη ειρήνη. Στο όλοι έχει μέσα και τους Ουκρανούς, έτσι. Όλοι θέλουμε μία γρήγορη ειρήνη. Μετά έχει σημασία και τη λέξη που λέει μετά. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να παραδεχτούμε. Εάν ο πρόεδρος Ζελένσκι και οι Ουκρανοί σταματήσουν να πολεμούν, η χώρα τους θα πάψει να υπάρχει. Εάν ο πρόεδρος Πούτιν και η Ρωσία καταθέσουν τα όπλα, θα έχουμε ειρήνη. Εγώ κρατάω, τώρα μπορεί να καταθέσει τα όπλα ο άλλος χωρίς να νικηθεί, κρατάω το πρώτο. Όλοι θέλουμε μία γρήγορη ειρήνη. Και να σας πω κάτι, είναι και αλήθεια αυτό. Όλοι θέλουμε. Δεν υπάρχει κανένας που να μην τη θέλει. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε. Λοιπόν, η Γερμανία στέλνει νέα στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψος 400 εκατομμύρων ευρώ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται άρματα μάχης, αντιαεροπορικά, οχήματα διάσπασης ναρκοπεδίου, ναρκαλιευτικά, γεννήτριες, ρουχισμός που για το χειμώνα παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα βλήματα Taurus, ακόμα τουλάχιστον. Θα δούμε. Η Γερμανία είναι μέθοδος αυτή. Συγγνώμη. Στην αρχή είναι αρνητική και όταν οριμάζουν οι συνθήκες και το δέχεται η εσωτερική κοινή γνώμη, μετά προχωρούν και στην παράδοση. Λοιπόν, ο γερουσιαστής J.D. Vance ζήτησε από κορυφαίους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, αυτό είναι ένα περίεργο ζήτημα τώρα, γιατί να το βγάζει στον αέρα αυτό ένας γερουσιαστής, να εξηγήσουν εάν η εκπρόσωπος του Ουκρανικού στρατού Σάρα Άστον Τσιρίλο συνδέεται με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ, καθώς και αν η Ουάσιγκτον επιδοτεί ένα άτομο που απειλεί να ασκήσει διώξεις σε αυτούς που θεωρείται ότι κάνουν ρωσική προπαγάνδα. Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορεί ένα βίντεο με ένα άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι η αγγλόφωνος εκπρόσωπος του Ουκρανικού στρατού. Στο βίντεο αυτό το άτομο, η Σάρα Άστον Τσίριλο, Κύριλο δηλαδή, κοιτάζει απευθείας στην κάμερα και απειλεί με σωματική βία σε οποιονδήποτε διαδίδει ρωσική προπαγάνδα. Έγραψε ο γερουσιαστής στην επιστολή που και πρόσθεσε ότι είχε δει πληροφορίες ότι αυτό το άτομο είναι Αμερικανίδα, πρώην πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της ΗΠΑ και συνεργάτης της Ουκρανικής κυβέρνησης. Καλά, συγγνώμη, οι Ουκρανοί δεν είχαν ένα αγγλόφωνο να βγάλει και να κάνει τον εκπρόσωπο? Έπρεπε να πάρουν μια Αμερικανίδα που την καταγγέλει γερουσιαστής ότι είναι και μέλος των υπηρεσιών πληροφοριών και ότι αμείβεται και από την Αμερική. Εντάξει, τα προσχήματα δεν είπαμε ότι τα κρατάμε? Κρατήστε τα προσχήματα. Λοιπόν, μία τη θεωρώ και αυτή πολύ σημαντική δήλωση. Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κίρμπι, είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την απαγόρευση των εισαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία, η οποία εισήχθη, αποφασίστηκε από τρεις ευρωπαϊκές χώρες, είναι κυρίαρχη απόφαση και ως εκ τούτου δεν θα ασκήσουν πίεση οι Ηνωμένες Πολιτείες στις χώρες αυτές, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι. Δεν θα ήταν υποκριτικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρενοχλούν άλλες χώρες εξαιτίας των κυρίαρχων αποφάσεων που λαμβάνουν με βάση αυτό που πιστεύουν ότι είναι το καλύτερο συμφέρον του λαού τους, είπε. Να το ξαναπώ για να τα ακούσουν εδώ στο Μαξίμο και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν θα ήταν υποκριτικό για τις ΗΠΑ να παρενοχλούν άλλες χώρες εξαιτίας των κυρίαρχων αποφάσεων που λαμβάνουν με βάση αυτό που πιστεύουν ότι είναι το συμφέρον του λαού τους. Εγώ πιστεύω ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται
δεν λαμβάνονται με βάση το κριτήριο αυτό που λέει ο Κίρμπι, με βάση το συμφέρον του λαού. Λαμβάνονται για να φανούμε καλοί στους συμμάχους. Ενώ κάποιες χώρες παίρνουν αποφάσεις με βάση το εθνικό του συμφέρον και οι μεγάλες χώρες δείχνουν σεβασμό σε αυτό. Μα σέβονται, σέβονται τις χώρες, να το ξαναπώ, σέβονται τις χώρες που υπερασπίζονται τα εθνικά του συμφέροντα. Όσες χώρες δε το παίζουν σφουγγοκολάρι των μεγάλων, δεν τις σέβονται, δεν τις υπολείπτονται και τις έχουν του πεταματού. Στις δύσκολες στιγμές πηγαίνουν με αυτούς που σέβονται. Λοιπόν, οι New York Times λένε ότι ο Ζελένσκι στο παρελθόν έδειξε ασέβεια και αγνωμοσύνη στους υποστηρικτές του. Τώρα λέει, που πηγαίνει στις ΗΠΑ, έχει πάρει το μήνυμα, άλλωστε λέει την τελευταία φορά που βρέθηκε με τον Μπλίνκεν, είπε 8 φορές ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Που σημαίνει πήρε το μάθημα. Θυμάστε ότι ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας που τους είχε χαρακτηρίσει αγνώμονες. Λοιπόν, επισκέφθηκε ο Ζελένσκι, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Staten Island, όπου υπάρχουν νοσηλευόμενοι Ουκρανοί στρατιώτες αξιωματικοί και τους έκανε εθιμοτυπική επίσκεψη, τους στήριξε το ηθικό τους κτλ. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El País, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπαθούν να βρουν μια εναλλακτική λύση για το σύστημα Starlink και μέχρι στιγμής δεν το έχουν πετύχει. Η βάση των Ουκρανικών επικοινωνιών είναι το Starlink και όπως καταλαβαίνετε, όταν βασίζεσαι σε έναν επιχειρηματία, μπορεί κάποια στιγμή αυτός να σε βγάλει την πρίζα και να διαλυθεί το σύστημα. Δεν βρήκαν λύση πάντως. Η Πολωνία. Επειδή η Ουκρανία έκανε μήνυση στον ΠΟΕ σε Πολωνία, Ουγγαρία και Σλοβακία, γιατί πήραν αποφάσεις σε εθνικό επίπεδο να απαγορεύσουν τα σιτηρά, έρχεται και η Ουκρανία και λέει: καλά, έτσι είστε, και εγώ απαγορεύω εισαγωγές λαχανικών και κάποιων ειδών φρούτων από την Πολωνία. Κλιμακώνει η Πολωνία και ξέρετε τι λέει: εντάξει, αν εσύ κάνεις απαγόρευση σε αυτά, τότε και εγώ θα απαγορεύσω να περνάνε από το έδαφος μου οπλικά συστήματα της Δύσης που έχουν προορισμό την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, αυτά με την Ουκρανία, πάμε στη Ρωσία. Τώρα, εκεί είχαμε βομβαρδισμούς με μη επανδρομένα αεροσκάφη και με πυράβλους κρούζ. Χθες βράδυ χτυπήθηκε το Λβίβ ή Λβόφ στην δυτική Ουκρανία, το οποίο μέχρι το 1945, μην ξεχνάμε, ήταν πολωνικό έδαφος. Καλά, εκεί τότε άλλαξαν χέρια πολλά πράγματα. Επίσης είχαμε πυραυλικές επιθέσεις στο Χάρκοβο. Είδα και τις επιχειρήσεις που χτύπησαν οι Ρώσοι εκεί, που σχετίζονται με τον αμυντικό, κάποιες βιομηχανίες με τον αμυντικό τομέα. Επίσης υπάρχει μια δήλωση που λέει ότι οι Βορειοκορεάτες θα δώσουν τελικά πυρομαχικά, κυρίως πυρομαχικά, αλλά και οπλικά συστήματα στη Ρωσία. Ο πολιτικός επιστήμονας Γιούρι Μπαραντζίκ είπε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, η Βόρεια Κορέα, θα παραδώσει στη Ρωσική Ομοσπονδία περίπου 10 εκατομμύρια βλήματα διαμετρημάτων 122 και 155 χιλιοστών. Σύμφωνα με ειδικούς, η συμφωνία θα περιλαμβάνει επίσης βελτιωμένα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών, MLRS δηλαδή, που είναι, λέει, ποιοτικότερα από τα αμερικάνικα HIMARS και μπορούν να χτυπήσουν στόχους ως και σε βάθος 400 χιλιόμετρων. Πολλές πηγές αναφέρουν ότι η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα προμηθεύσει τη Μόσχα με το σύγχρονο και ισχυρό MLRS KN-09. Η Ρωσία προηγείται τις Δύσεις στην παραγωγή πυρομαγικών σε αντίθεση με το σχέδιο και τις κυρώσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πυροβολικό, όπως το έχουμε πει και εδώ, ο πόλεμος είναι βληματοκεντρικός, δηλαδή όποιος έχει ισχυρό πυροβολικό έχει πλεονέκτημα στις μάχες. Το πυροβολικό παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ουκρανική σύγκρουση. Ωστόσο, οι σύμμαχοι του Κιέβου εξακολουθούν να μην μπορούν να το παρέχουν τον απαιτούμενο αριθμό βλημάτων και οβίδων, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες μεταξύ πολιτικών και
εμπειρογνωμόνω γράφει το CNN. Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και ελλείψεις εργατικού δυναμικού που μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να επιληθούν. Το ΝΑΤΟ δεν είναι σε θέση να οργανώσει την παραγωγή φθηνών τυποποιημένων βλημάτων πυροβολικού. Αλλά η Ρωσία παράγει πυροβολικά 7 φορές φθηνότερα και 8 φορές πιο γρήγορα από τις ΗΠΑ και τους εταίρους τους. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι η χώρα δέχεται σοβαρές πιώσεις λόγω των κυρώσεων, πάλι σύμφωνα με το CNN. Λοιπόν, ένα πετρελαιοφόρο για να μεταφέρει πετρέλαιο από την Βόρεια Ρωσία, Αρκτικό ή τις θάλασσες που είναι κοντά στον Αρκτικό, πρέπει να περάσει από τη Βόρεια Θάλασσα, θάλασσα του Μπάρεντς, Βόρεια Θάλασσα, να κατέβει Βισκαϊκό κόλπο, ανοιχτά της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, μετά να περάσει το Γιβραλτάρ, να περάσει τη Μεσόγειο, να περάσει το Σουέζ για να φτάσει στην Κίνα. 45 μέρες. Φέτος, λέει, για πρώτη φορά, δύο δεξαμενόπλια, όχι όμως παγοθραυστικά, απλά δεξαμενόπλια, διήλθαν της Αρκτικής θάλασσας, πέρασαν και μετέφεραν πετρέλαιο στην Κίνα 10 μέρες, εξοικονομώντας 10 μέρες, που 10 μέρες είναι εκατομμύρια, έτσι. Δηλαδή, η χρήση αυτής της βόρειας θαλάσσιας διαδρομής μειώνει κατά 10 μέρες τον πλού και εξοικονομεί ανά πλού, ανά φορτίο, μισό εκατομμύριο δολάρια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό καθιστά ανταγωνιστική αυτή την περιοχή, γι' αυτό το επόμενο διάστημα θα δούμε να βγαίνουν τα μαχαίρια. Κρατήστε τι θα γίνει με την Γροιλανδία, η οποία είναι μια τεράστια, θα μπορούσε να είναι και μια υποήπειρος η Γροιλανδία, μόνο με 75.000 κατοίκους, με τεράστια έκταση, τεράστια ΑΟΣ και στον Ατλαντικό αλλά και στον Αρκτικό. Και έχει και στο υπέδαφος της φυσικό αέριο και σπάνιες γέες, τα πάντα. Τι θα γίνει εκεί, θυμάστε που είπε ο Τραμπ να την πάρει από τη Δανία. Η ρωσική στρατιωτική βιομηχανία λειτουργεί ασταμάτητα, ρωσικές πηγές. Η παραγωγή drones καμικάζι Lancet, Cube, καθώς και drones Grenade και Tassion θα αυξηθεί αρκετές φορές, είπε ο Μπεχάν Οσντόγεφ, βιομηχανικός διευθυντής όπλων πυρομαχικών και ειδικής χημίας της κρατικής εταιρείας Ροστέχ. Αυτό ανέφερε ο Μπεχάν Οσντόγεφ σε δημοσιογράφους. Η μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής καταγράφηκε στην παραγωγή αρμάτων μάχης και οχημάτων μάχης και σε πυραυλικά συστήματα, πολλαπλούς εκτοξευτές και άλλα. Ο όγκος παραγωγής αυξήθηκε από 2 έως 10 φορές, από 2 έως 10 φορές, μερικές φορές ακόμα περισσότερο, ανάλογα με τον τύπο των όπλων, είπε ο Σντόγεφ. Να πούμε όμως ότι η παραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ουκρανία είναι πολλαπλάσια αυτής, η αύξηση αυτής της ρωσικής. Ο Σοϊγκού σήμερα βρίσκεται στην Τεχεράνη και σκεφτείτε, είχαμε επίσκεψη του Βορειοκορεάτη για οπλικά συστήματα. Έχουμε συνάντηση, θα δούμε μετά, ξεχωριστό θέμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας με τον Λαυρόφ. Τώρα ο Σοϊγκού, Υπουργός Άμυνας, είναι στην Τεχεράνη. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί, αφού είναι ο Σοϊγκού Υπουργός Άμυνας εκεί, ότι αφορά θέματα άμυνας και οπλικών συστημάτων. Λοιπόν, αυτά είχαμε εκεί για τη Ρωσία, πάμε στην Κίνα. Βρίσκεται από χθες στην Μόσχα για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, ο Wang Yi. Καταρχάς να πούμε ένα άλλο νέο. Στο τέλος θα μας πούν και φαρμακόγλωσσος. Σας είπα χθες, πού είναι εκείνος ο παλιός Υπουργός Εξωτερικών, χάθηκε ο άνθρωπος. Ξέρετε πού είναι? Υπό έρευνα, στο Πεκίνο. Γιατί είχε κάνει μυστικό γάμο στις ΗΠΑ και είχε αποκτήσει και ένα παιδί και το είχε κρύψει από την υπηρεσία.
Και τώρα εξετάζονται οι πτυχές αυτής της υπόθεσης, εάν και κατά πόσο έχουν πλήξει θέματα εθνικής ασφάλειας, αλλά και γενικότερα τα εθνικά συμφέροντα της Κίνας. Πάει και αυτός δηλαδή. Καταρχάς αυτά τα λέμε. Η αλήθεια σώζει. Θες να έχεις δεύτερη γυναίκα εκεί, πέσω στην υπηρεσία σου. Τουλάχιστον δεν θα ήσουν σε έρευνα τώρα που δεν ξέρεις και πού θα καταλήξει. Όταν το κρύβεις, κάτι έχεις να κρύψεις. Λοιπόν, ο Λαυρόφ ενημέρωσε τον Κινέζο ομόλογό του για τα βασικά συμπεράσματα της επίσκεψης Kim Jong-un στη Ρωσία. Προσέξτε, είχαν πει να κάνουν οι τρεις ασκήσεις, Κίνα, Κορέα, Βόρεια Κορέα και Ρωσία. Η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν παρόμοια στάση απέναντι στη ΣΥΠΑ και αναφορικά με την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Επίσημη ανακοίνωση χθες του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε αφού συναντήθηκε ο Λαυρόφ με τον Κινέζο ομόλογό του Wang Yi, πανίσχυρος, το Υπουργείο υπενθυμίζει επίσης τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες. Στο κείμενο υπογραμμίζεται ότι η Μόσχα και το Πεκίνο έχουν παρόμοιες θέσεις αναφορικά με τις ενέργειες των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένων όσων είναι αντιρωσικής και αντικινεζικής φύσης. Δηλαδή, οι κινήσεις που κάνει η Ρωσία εναντίον της Ρωσίας και της Κίνας, η Αμερική, ενώνουν αυτές τις δύο δυνάμεις και το αποδεικνύουν. Οι δύο πλευρές συζήτησαν λεπτομερώς την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, επισημένοντας τη ματιότητα των προσπαθειών να επιλυθεί η κρίση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας και ακόμα περισσότερο χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Αυτό το ξαναδιαβάσω. Οι δύο πλευρές συζήτησαν λεπτομερώς την τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, επισημένοντας τη ματαιότητα των προσπαθειών να επιλυθεί η κρίση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα της Ρωσίας και ακόμα περισσότερο χωρίς τη συμμετοχή της Ρωσίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι λάβετε υπόψη τα συμφέροντα, όποια πει η Ρωσία, και βάλετε και τη Ρωσία στις συνομιλίες. Λοιπόν, του είπε, όπως είπαμε, τι συζήτησε με τον Kim Jong-un, αλλά και ο Wang Yi ενημέρωσε τον Λαυρόφ για τις συζητήσεις που είχε με τον Τζέικ Σάλιβαν, που εκτιμώ ότι έχουν να κάνουν με τα ειρηνευτικά. Λοιπόν, είπαν ότι έχουν και κοινές απόψεις για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα που τους αφορούν και ξέρω εγώ. Πάμε στο ίδιο θέμα, επίδειξη δύναμης από το Πεκίνο. Σε μία από τις πιο έντονες προκλήσεις, ο στρατός της Κίνας έστειλε 103 πολεμικά αεροσκάφη σε ένα 24ωρο προς την Ταϊβάν, εξέλιξη που το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν χαρακτήρισε ως την πιο υψηλή πρόκληση των τελευταίων της τελευταίας περίοδος, σύμφωνα με το Associated Press. Τα αεροπλάνα εντοπίστηκαν μεταξύ 6 πρωινής την Κυριακή και 6 πρωινής και 6 πρωινής της Δευτέρας, σε 24 ώρες. Ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν. Ακολουθώντας την ίδια τακτική όπως πάντα, γύρισαν πίσω χωρίς να φτάσουν στην Ταϊβάν. Κινέζικα πολεμικά αεροσκάφη πετούν προς την Ταϊβάν σχεδόν σε καθημερινή βάση, αλλά όχι σε τέτοιον αριθμό, έτσι. Είπαμε ότι η Κίνα διεκδικεί την Ταϊβάν, θεωρεί ότι είναι έδαφος της κινέζικης επικράτειας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποστηρίζουν και πολιτικά, αλλά και με οπλικά συστήματα την Ταϊβάν, που αυτό αποτελεί ένα αντικείμενο έντασης μεταξύ των δύο μεγάλων χωρών, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, τώρα, το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Γερμανό πρέσβη στην Κίνα μετά τις δηλώσεις της Αναρένα Μπάρμποκ, που χαρακτήρισε τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping ως δικτάτορα, γράφει το Der Spiegel. Νωρίτερα, ο επίσημος εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, δήλωσε ότι η Κίνα έστειλε διαμαρτυρία στη Γερμανία εξαιτίας μιας δήλωσης της επικεφαλής του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην οποία αποκαλούσε τον Κινέζο πρόεδρο δικτάτορα. Η Κίνα καταδικάζει και απορρίπτει τις δηλώσεις της γερμανικής πλευράς
οι οποίες είναι ανεύθυνες, αντίθετες με την πραγματικότητα, παραβιάζουν το διπλωματικό πρωτόκολλο και αποτελούν πολιτική πρόκληση. Η Κίνα έχει ήδη στείλει διαμαρτυρία μέσω της διπλωματικής οδού, δήλωσε η εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εσωτερικών. Πάντως, μετά από αυτά, μετά το διάβημα που επέδωσαν στον Γερμανό πρέσβη στο Πεκίνο, η Γερμανική Καγκελαρία είπε: «Δεν παίρνουμε πίσω τη δήλωση. Επιμένουμε ότι η Κίνα κυβερνάται από ένα μονοκομματικό κομμουνιστικό καθεστώς». Πάμε. Α, εδώ έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Τεράστιο. Και γαργαλιστικό. Κόντρα μεταξύ Elon Musk και George Soros με αφορμή την μεταναστευτική κρίση στο νησί της Λαμπεντούζα. Εδώ αποκαλύπτουν και ενδιαφέροντα πράγματα. Ο επικεφαλής του Open Society Foundation και δισεκατομμυριούχος George Soros είναι αφοσιωμένος για να προκαλέσει την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού, δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Elon Musk, στο κοινωνικό δίκτυο X, πρώην Twitter. Η οργάνωση Soros φαίνεται να θέλει τίποτα λιγότερο από την καταστροφή του δυτικού πολιτισμού, έγραψε ο Elon Musk, απαντώντας σε δημοσίευμα στο οποίο ο χρηματοδότης κατηγορείται για κλιμάκωση της μεταναστευτικής κρίσης στο νησί Λαμπεντούζα. Για όσους έχετε απορίες για το τι συμβαίνει στα δικά μας, να ποιος κρύβεται από πίσω. Εντάξει, δεν θα έπαιρνε την ευθύνη ένας δισεκατομμυριούχος να κατηγορέσει το ίδρυμα με το οποίο προθέσει έκαναν μαζί εκδήλωση στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και πήγε και ο Υπουργός Εξωτερικών. Δηλαδή, τι τους εκβιάζει ο Σόρος, γιατί όλοι αυτοί είναι στην ουρά του Σόρος από πίσω, γιατί τον προσκυνάνε όλοι. Το ΕΛΙΑΜΕΠ, το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί προσκυνάνε εδώ Σόρος. Μήπως τους εκβιάζει με κάτι. Αλλιώς πώς εξηγείτε, άντε πέστε μου. Ο Μάσκ τον διάολο στέλνει, λέει εσύ θες να καταστρέψεις τον δυτικό πολιτισμό. Οι δικοί μας δεν το καταλαβαίνουν. Πάμε. Σύμφωνα με τον Guardian, το Ίδρυμα Σόρος ασχολείται επίσης με την ασφάλεια των μεταναστών, των προσφύγων και των ετούντων άσυλο. Τον Αύγουστο, ο Elon Musk ανακοίνωσε τα σχέδιά του να μηνύσει την Open Society Foundations για να σταματήσει την καταστολή της ελευθερίας του λόγου. Αυτοί είναι κανονικοί φασίστες. Όποιος θέλει να καταστήλει την ελευθερία του λόγου είναι φασίστας. Οι δισεκατομμυριούχοι μοιράζονται μια μακρά ιστορία εχθρότητας. Το Μάιο, ο επικεφαλής του SpaceX δημοσίευσε μια ανάρτηση με την οποία κατηγόρησε τον Σόρος ότι μισεί την ανθρωπότητα και τον συνέκρινε με τον Μαγνέτο, τον ανταγωνιστή της σειράς κόμικ X-Men, για μεταλλαγμένους υπερήρωες. Προσέξτε τώρα. Ο Μάσκ, ο οποίος αγόρασε το Twitter πέρυσι με την υπόσχεση να κάνει την πλατφόρμα προπύργιο ελευθερίας λόγου, δήλωσε ότι συμφωνεί με την άποψη που εξέφρασε ο ερευνητής δημοσιογράφος Μίκαελ Σέλεμπεργκερ, ότι ο Τζορτζ Σόρος χρηματοδότησε ΜΚΟ ώστε να ισχυρίζονται ψευδώς ότι τα περιστατικά μίσους αυξάνονται προκειμένου να αυξήσουν οι πιέσεις για περιορισμό στην ελεύθερη έκφραση. Οι πολιτικοί και οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από τον Τζορτζ Σόρος λένε ότι τα περιστατικά μίσους αυξάνονται, αλλά δεν αυξάνονται, έγραψε στην ανάρτησή του ο Σέλεμπεργκερ. Τα δεδομένα δείχνουν το αντίθετο. Υψηλότερα από ποτέ τα αυξανόμενα επίπεδα ανοχής των μειονοτήτων. Ο λόγος που διαδίδουν παραπληροφόρηση μίσους είναι για να δικαιολογήσουν μια δρακόντια καταστολή της ελευθερίας του λόγου. Με αυτούς κάνετε εσείς εκδήλωση το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και δεν τρέπεστε λίγο? Με αυτούς, με αυτά τα φασιστοειδή κάνετε που θέλουν να φημώσουν την ελευθερία του κόσμου για την οποία έχει αγωνιστεί η ανθρωπότητα, την ελευθερία του λόγου, και κάνετε μαζί εκδηλώσεις? Ο Μάσκ αντέδρασε στην ανάρτηση του δημοσιογράφου σηματοδοτώντας τη συμφωνία του και δεσμευόμενος να κάνει μήνυση. Ακριβώς, έγραψε ο Μάσκ, το X θα υποβάλει νομική αγωγή για να σταματήσει αυτό. Ανεπομονώ να ξεκινήσει η αποκάλυψη. Επίσης,
ο Σέλενμπεργκερ, υποστηρίζοντας τον ισχυρισμό του, μοιράστηκε ένα άρθρο του Ιρλανδού δημοσιογράφου Μπεν Σκάλαν, ο οποίος έγραψε ότι οι ΜΚΟ που υποστηρίζονται από το Open Society Foundations, το οποίο ιδρύθηκε από τον Σόρος, προωθούν μία ατζέντα λογοκρισίας στην Ιρλανδία και τη Σκωτία που περιλαμβάνει την αστυνομία. Βάλαν δηλαδή την αστυνομία να... Το άρθρο του Σκάλαν δεν διευκρινίζει ποιες είναι οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από τον Σόρος και υποτίθεται ότι εμπλέκονται στην προώθηση μιας ατζέντας λογοκρισίας. Μισή την ανθρωπότητα λοιπόν, μισή θέλει να καταστρέψει το δυτικό πολιτισμό. Συνεχίστε εσείς. Πάμε. Ένα σοβαρότατο θέμα φαίνεται ότι έχει προκύψει, αλλά και θα ταλαιπωρήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, μέχρι το 2030 και παραπάνω. Ότι όπως η Ευρώπη είχε ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, έτσι θα έχει κατά τον ίδιο βαθμό εξάρτηση από την Κίνα σε μπαταρίες λιθίου και κυψέλες καυσίμου. Για να δούμε. Η πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απότερο στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050 θα αυξήσει την εξάρτηση των 27 από την Κίνα αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, αναφέρει έγγραφο που συνέταξε η Ισπανική Προεδρία και διανεμήθηκε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το πήρε το Reuters και από εκεί το δημοσίευμα. Λέει ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να αποκτήσει τόσο μεγάλη εξάρτηση από το Πεκίνο για μπαταρίες ιόντων λιθίου και κυψέλες καυσίμου μέχρι το 2030, όσο είχε και από τις προμήθειες ρωσικής ενέργειας πριν από τον πόλεμο με την Ουκρανία. Το έγγραφο αναφέρει ότι λόγω της φύσης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές όπως ηλιακή και αιωλική, η οποία δεν μπορεί να είναι συνεχής και σταθερή, η Ευρώπη πρέπει να βρει τρόπος να αποθηκεύει ενέργεια, ούτως ώστε όταν δεν έχει ήλιο και αέρα, να παίρνει από την αποθηκευμένη. Όμως όλες οι μηχανισμοί και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης εξαρτώνται από υλικά που παίρνουμε από την Κίνα. Εν πάση περιπτώσει, απασχολεί την Ευρώπη, να δούμε τι θα γίνει. Πάμε. Τι λέγαμε τόσες μέρες, ότι αζερικά στρατεύματα, βλέπαμε βίντεο που κινούνταν στους δρόμους, βαριά όπλα, τεθωρακισμένα, πυροβόλα, προς τα σύνορα με την Αρμενία και τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Λέγαμε ότι τα διακινούν και ρωσικοί λογαριασμοί, κάτι θέλουν να δείξουν. Οι Ρώσοι λέγανε ότι επίκειται επίθεση. Σήμερα είχαμε δήλωση της Ζαχάροβα, σαν να έλεγε θα πληρώσετε για τις αντιρωσικές δηλώσεις που κάνατε στους Αρμενίους. Και για να δούμε τι λέει τώρα η αρμενική κυβέρνηση, ότι ξεκίνησε ο πόλεμος. Το Υπουργείο Άμυνας του Αζερβαϊτζάν λέει ξεκινήσαμε μια αντιτρομοκρατική επιχείρηση. Ξέρετε τώρα. Όποιος πάει να κάνει γενοκτονία, η Τουρκία τη γενοκτονία που διαπράττει εναντίον των Κούρδων δεκαετίες τώρα τη λέει αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Εντάξει, το ίδιο τώρα και αυτή. Τις 19 Σεπτεμβρίου του 2023 το Αζερβαϊτζάν εξαπέλυσε άλλη μια μεγάλη κλίμακα επίθεση εναντίον του λαού του Ναγκόρνο Καραμπάχ με στόχο να ολοκληρώσει την πολιτική της εθνοκάθαρσής του. Καθοδηγούμενο από το αίσθημα της ατιμορρησίας, το Αζερβαϊτζάν ανέλαβε ανοιχτά την ευθύνη για την επίθεση. Το Υπουργείο Άμυνας του Αζερβαϊτζάν ανακοίνωσε ότι ξεκινά αντιτρομοκρατικά μέτρα στον Αγκόρνο Καραμπάχ στην περιοχή ευθύνης των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων που έπρεπε να σταματήσουν. Και σύμφωνα με την επίσημη δήλωση της αζερικής πλευράς, έχουν ενημερώσει τόσο τη διοίκηση των ρωσικών ειρηνευτικών δυνάμεων, όσο και το ρωσοτουρκικό κέντρο παρακολούθησης. Υπόψη είναι ότι ο Γκιουλέρ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ της Τουρκίας, ξέρετε τι είπε. Είμαστε στο πλευρό σας, αδέρφια Αζέρι. Η Τουρκία κάνει ενεργή εθνοκάθαρση στους Κούρδους και στους Αζέρους και έβαλε, ο γκρίζος λύκος έβαλε την προβιά και μας παρουσιάζεται, δείτε μετά τι λέει ο Ερντογάν. Η Αρμενία καταδικάζει στεναρά την επιθετικότητα του Αζερβαϊτζάν και κατά τον Αγκόρνο Καραμπάχ και το μαζικό έγκλημα που έλαβε χώρα ακριβώς πριν από 3 χρόνια το 2020. Αποτελεί συνέχιση της ευρείας κλίμακας χρήσης βίας που εξαπέλυσε το Αζερβαϊτζάν κατά του Ναγκόρνο Καραμπάχ το Σεπτέμβριο. Οι αστικοί πληθυσμοί, η πόλη του Στεπανακέρτη, πρωτεύουσα δηλαδή,
Άλλες πόλεις και χωριά υφίστανται βομβαρδισμό από το Αζερβαϊτζάν με το ψευδές πρόσχημα της καταστροφής στρατιωτικών υποδομών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό θέμα. Οι άνθρωποι αυτοί υφίστανται γενοκτονία. Η ανθρωπότητα πρέπει να σταθεί στο πλευρό των ανθρώπων αυτών που είναι εντελώς αβοήθητοι. Πάμε στον Έρντο. Ευτυχώς που είναι και οι Τούρκοι και μας αποκαλύπτουν και το σχέδιο, έτσι. Προσέξτε εδώ. Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο PBS τόνισε ότι άκουσον, αυτός που είπε θα έρθουμε ένα βράδυ, τους πυράβλους, πώς του λέγανε, θα... Κοιτάξτε εδώ, δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα. Η φιλία μας δεν είναι όπως νομίζει ο Μενέντες. Όπως γνωρίζετε, η ερώτηση, προσέξτε. Υπάρχουν σκεπτικιστές στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για την πώληση των F-16. Μεταξύ αυτών είναι ο Μενέντες. Μίλησα μαζί του, λέει ο δημοσιογράφος, την περασμένη εβδομάδα και αυτός αναφέρει μία σειρά από λόγους για τους οποίους είναι αντίθετος στην πώληση των F-16 αυτή τη στιγμή. Απειλείται την ελληνική ασφάλεια, φυλακίζεται δημοσιογράφος, φυλακίζεται πολιτικούς της αντιπολίτευσης και δεν έχετε ενσωματωθεί στη Δυτική Συμμαχία και για τη Σουηδία και δεν επιβάλλατε κυρώσεις στη Ρωσία. Και είπε, η Ρωσία δεν είναι η μόνη χώρα που θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Η Τουρκία έχει την ευκαιρία να δείξει σε εμάς και στον υπόλοιπο κόσμο ότι είναι μέρος της ομάδας, λέει ο Μενέντες. Τι απαντάτε σε αυτό, Ερντογάν? Ο Μπομ Μενέντες δεν είναι πολύ εξοικειωμένος με την Τουρκία και δεν φαίνεται να είναι εξοικειωμένος ούτε με τον Ερντογάν, ούτε με μένα, λέει. Ναι. Εσύ δεν μπορείς να καταλάβει κανένας γιατί είσαι το ερωτηματικό. Είμαστε φίλοι με την Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες. Φίλοι. Ποτέ δεν έχουμε υπάρξει σε εχθρικά στρατόπεδα ο ένας εναντίον του άλλου. Φαίνεται ότι ο Μενέντες έχει υιοθετήσει μια εχθρική προσέγγιση κατά της Τουρκίας και προσπαθεί να μας τραβήξει προς ορισμένες συζητήσεις της επιλογής του. Αλλά εμείς δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε αυτό. Τι, ας συζητήσουμε τώρα ότι απειλούμε την Ελλάδα, ότι φυλακίζουμε δημοσιογράφους, φυλακίζουμε Κούρδους, ότι δεν επιβάλαμε κυρώσεις? Εμείς δεν θα τα συζητήσουμε αυτά. Αλλά λέει, η φιλία μας με την Ελλάδα δεν είναι αυτό που την παρουσιάζουν. Αναφερόμενος στις ευρωτουρκικές σχέσεις, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την καθυσέρηση στις διαδικασίες ένταξης, ενώ δήλωσε ότι εμπιστεύεται τη Ρωσία όσο και τη Δύση. Προσέξτε, φανερά τους λέει, φορά παρτίδα μέσα στην Αμερική, μέσα στο σπίτι τους. Περιμέναμε στο κατόφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία 50 χρόνια και αυτή τη στιγμή εμπιστεύουμε τη Ρωσία όσο εμπιστεύουμε και τη Δύση. Δηλαδή, συγγνώμη, η Ευρώπη σου λέει, εδώ είμαστε πόσα άτομα, 15, 20, 27. Έχουμε συμφωνήσει να τηρούμε αυτά τα 10 πράγματα. Βάλε μια υπογραφή ότι θα τηρήσεις και μπήκες. Δεν βάζει υπογραφή και λέει, όχι, θα με δεχτείτε όπως θέλω εγώ. Δηλαδή θα γίνετε σαν τα μούτρα μου. Και μετά φταίει η Δύση. Και τι λέει τώρα, όσο εμπιστεύουμε τη Δύση, λέει, εμπιστεύουμε και τον Πούτιν. Λοιπόν, όταν ρωτήθηκε αν προτιμά την Αμερική ή τη Ρωσία, προσέξτε απάντηση. Τι απαντούν τα δικά μας τα, μην χαρακτηρίσω τώρα, και τι λέει αυτός. Η διπλωματία συνίσταται στη δημιουργία επαφών με έθνη σε όλον τον κόσμο με βάση το σενάριο win-win. Όπως έχω καλές σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, θα έχω καλές σχέσεις και με τη Ρωσία. Θα συνεχίσω έτσι, απάντησε ο Ερντογάν. Δήλωσε επίσης ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό. Ξέπλυνε και τον Πούτιν τώρα. Ο Ερντογάν επικρίθηκε ότι ακολουθεί διαφορετική πολιτική από τις ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με τη Ρωσία. Απάντησε: θα κάνουμε ό,τι κάνουν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Ρωσία. Η κατάσταση και η θέση της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετική. Η Σουηδία λέει πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει, γιατί εμείς δεν θα. Να μην επιτρέπει τους τρομοκράτες σε εισαγωγικά να κάνουν διαδηλώσεις, εμείς δεν πρόκειται να το άρουμε αυτό. Τι είναι το μυστικό που κρύβει αυτή η συνέντευξη?
Στο PBS, έτσι. Εμείς είμαστε φίλοι με την Ελλάδα. Ποιος είναι ο στόχος? Όλα αυτά τα παραμύθια που βλέπουμε που δεν πετάνε τα αεροπλάνα και η ρητορική που άλλαξε έχει έναν και μοναδικό στόχο. Να εξουδετερώσει τις εργώδεις προσπάθειες που κατέβαλε το ελληνικό λόμπι στις ΗΠΑ και δημιούργησε μια κατάσταση στο Κογκρέσο που είναι εμπόδιο. Και τώρα, συνεργασία Τουρκίας-Ελλάδας, προσπαθούν να εξουδετερώσουν αυτόν τον σκόπελο για να πάρει η Τουρκία τα F-16 και την επόμενη να αρχίσει τα ίδια. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Πάμε τώρα στο επόμενο για να πάμε και στο τελευταίο. Εδώ θα σας το διαβάσω ολόκληρο. Ο Λουκής Λουκαΐδης είναι ένας έγκριτος νομικός από την Κύπρο, ο οποίος διετέλεσε και δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προσέξτε, μαζί με τον κύριο Ροζάκη. Αποκαλυπτικά αυτά που λέει, γιατί είναι και, αφού ήταν και μαζί, ήταν και φίλοι, έτσι. Για προσέξτε τι λέει. Και οι πληροφορίες είναι πρωτογενείς. Πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα το Διεθνές Δίκαιο, πρώην δικαστής του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τον Γράφοντα, δηλαδή με τον Λουκή Λουκαΐδη, γνώστης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Χρήστος Τροζάκης, και παρόλα αυτά έκραξε μέσω της ΕΡΤ στην Αθήνα, έκραξε, τον κράζει δηλαδή τώρα ο Λουκαΐδης, ότι δεν μπορούμε να έχουμε το κυπριακό εμπόδιο στην προστασία των συμφερόντων της Ελλάδας, γιατί το κυπριακό είχε πολλές ευκαιρίες να λυθεί και δεν το έπραξε, παράδειγμα, και δεν το έπραξε η Κύπρος. Άρα αφού φταίτε που δεν το λύσατε, άρα βγείτε από τη μέση να τα βρει η Ελλάδα με την Τουρκία. Και δεν το έπραξε, παράδειγμα, η απόρριψη του σχεδίου, παράδειγμα είναι η απόρριψη του σχεδίου Ανάν και η συνομιλία στο Κράν Μαντανά. Ελάτε να δείτε τώρα τι λέει. Δικαίωμά του να πιστεύει ότι θέλει, νοουμένου βεβαίως ότι γνωρίζει καλά τα θέματα. Όμως δεν τα γνωρίζει. Για το σχέδιο Ανάν, το οποίο είναι ένας τεράστιος όγκος εγγράφων, ήρθε μια μέρα, εκεί που ήταν μαζί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και μου το ζήτησε για να μπορέσει να το κοιτάξει, διότι δεν είχε πρόσβαση σε αυτό. Το σχέδιο Ανάν δεν το κοιτάζεις, το μελετάς προσεκτικά, ιδίως όταν πρόκειται να το σχολιάσεις. Και δεν το μελέτησε. Παρά τα αυτά, παρότι δεν ήξερε το περιεχόμενό του, και εκείνος και η σύζυγός του, μόλις είδαν την δημοκρατική απόρριψη του σχεδίου Ανάν από τον κυπριακό λαό, μου είπαν και οι δυο, κακώς το απορρίψατε. Ωραίος είσαι ρε. Και δεν ξέρεις τι έχει το σχέδιο Ανάν, και φτύνεις στα μούτρα τον κυπριακό λαό που πήρε απόφαση για την μοίρα του, για τη ζωή του, έτσι. Γιατί δεν ήθελε να γίνει δούλος των Τούρκων και σκλάβος. Και εσύ λες κακός. Με ποιανού το μέρος είσαι τελικά? Προσέξτε τι λέει παρακάτω. Ξέρετε τι έγραφε και πού κατέληγε αυτό το σχέδιο Ανάν? Στην τουρκοποίηση της Κύπρου. Ασυμβίβαστο με όλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποτελούσε ύβριστα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα του ταλέπορου ελληνικού κυπριακού λαού. Μέχρι του σημείου που και οι ίδιοι που το συνέταξαν μετά την απόρριψή του από τον κυπριακό λαό το κατέκριναν και οι ίδιοι. Για παράδειγμα, βλέπετε τι είπε ο Ντιντιέ Φίρτερ, ο οποίος διετέλεσε νομικός σύμβολος για τη σύνταξη του σχεδίου, σε ένα άρθρο το 2007 που είχε δημοσιεύσει. Λέει, συνιστώ, λέει, στον κύριο Ροζάκη, εκτός από το σχέδιο, να διαβάσει και αυτό το άρθρο του συντάκτη του σχεδίου Ανάν, το οποίο καταλήγει στην εξής κριτική. Κάτω από ομαλές συνθήκες φαίνεται κυριολεκτικά αδύνατο να βρεθεί ένα νόμιμο δημόσιο συμφέρον που θα ήταν αρκετά ισχυρό για να δικαιολογήσει μια τέτοια δραστική επέμβαση στα ανθρώπινα δικαιώματα που έκανε το σχέδιο Ανάν. Δηλαδή ο ίδιος λέει ήταν απαράδεκτο, ο συντάκτης του. Και άλλοι διεθνολόγοι κατέκριναν το σχέδιο διότι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το είχαν μελετήσει και ασπάζονταν αρχές του ΟΗΕ και του διεθνούς δικαίου, τις οποίες δεν διδάσκουν απλώς στα πανεπιστήμια, αλλά ίδια τις πιστεύουν κιόλας, που δεν τις πιστεύει ο Ροζάκης, καθηγητής που δεν πιστεύει αυτό που διδάσκει. Για το Κράν Μοντανά λέει
ότι οι Τούρκοι φύγανε. Διάβασε τα πρακτικά για να καταλάβεις. Λέει, δεν υπάρχει στα πρακτικά κάτι που να δείχνει ότι θα φτάναμε σε μια λύση. Και όταν λέω λύση, δεν εννοώ οποιαδήποτε διευθέτηση. Εκτός αν ο κ. Ζωζάκης εννοεί τη λύση, μια οποιαδήποτε λύση για να μπορούν να ησυχάσουν από το Κυπριακό. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της ελευθερίας του λόγου και μάλιστα της τολμηρής έκφρασης του λόγου, αλλά αυτά που μας λες, που μας λέει ο κύριος Ροζάκης, υπονομεύουν αρχές και δικαιώματα ενός λαού που τυχάνει να είναι ελληνικός. Μπορεί ο κύριος καθηγητής να μην είναι τόσο Έλληνας όσο Ελληνοκύπριοι, του τυχώνει τώρα, και συνεπώς να μην νιώθει την αδικία που προσπαθούν για χρόνια να το επιβάλλουν. Να σας θυμίσω το 1974 που μας στείλατε την ελληνική χούντα, πόσο μας πλήγωσε και πόσο κακό μας έκανε. Ο Πατακός, ο Ιωαννίδης, ο Παπαδόπουλος και οι άλλοι ζητήσατε συγγνώμη από τον Κυπριακό λαό. Και στον Ροζάκη τα λέει. Εμείς χάσαμε ευκαιρίες να λύσουμε το Κυπριακό, ή μήπως η ελληνική κυβέρνηση που μας άφησε στο έλεος του Θεού κατά την εισβολή του 1974. Και υπενθυμίζω και τη συμφωνία της Ζηρίχης. Τουρκική δεν ήταν, παρά μάλλον ελληνική η συμφωνία. Και ενώ προσπαθούμε να βρούμε μια λύση και λέμε στους ξένους ότι δεν φταίμε εμείς αλλά οι Τουρκοκύπριοι, επιχείρημα το οποίο δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ένωση, εσείς κύριε Ροζάκη, με αυτά που λέτε ότι φταίμε εμείς οι Κύπριοι που δεν έχουμε λύση, υπονομεύετε τις συνομιλίες αυτές και δίνετε χέρι βοήθεια στους Τούρκους συνομιλητές. Και είσαστε και διεθνολόγος και ανήκετε και στον ελληνικό πληθυσμό στην Ελλάδα. Με τέτοιους συνηγόρους δεν θα βρούμε το δίκιο μας. Ώστε είμαστε εμπόδιο στις ελληνικές προσδοκίες με τους συμμάχους σας, τους Τούρκους και τους φίλους σας, τους Αμερικανούς. Κύριε Ροζάκη, η ζωή είναι μικρή και η αξία της είναι η πειθαρχία στην πρόοδο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του διεθνούς δικαίου στους λαούς. Εσείς είπατε ό,τι είπατε για το Κυπριακό για να δείξετε την τόλμη σας να εκφραστείτε εναντίον των αξιών αυτών. Κατά τη γνώμη μου και άλλων πολλών που ασχολήθηκαν με εσάς, χάσατε ό,τι κερδίσατε από τη ζωή. Ρίξτε ένα βλέμμα στην καημένη Κύπρο και μπορεί κάτι να καταλάβετε. Πάντως δεν μπορείτε να λέτε πλέον ότι είστε διεθνολόγος ή υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κρίμα. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται. Ξύρισμα κόντρα και κούρεμα γουλή. Τον καθάρισε. Εάν ο Ροζάκης, ο κύριος Ροζάκης, κατά τα άλλα σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, λέμε με αυτά που λέει. Κατά τα άλλα, εάν είχε τσίπα, έτσι το λέει ο λαός, ο κύριος Ροζάκης δεν έπρεπε να εμφανιστεί ξανά δημοσίως. Διότι ο κύριος Λουκαΐδης δεν είναι καλλιτερίδης. Ήταν μαζί του δικαστής, καθηγητάρα, νομικός υψηλού επίπεδου, τον ξύρισε κόντρα και τον κούρεψε γουλή. Εντάξει. Και άλλα υπάρχουν για τον Ροζάκη και ο Βενιζέλος τον καθαρίζει σαν αυγό. Πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Εδώ δεν θα αργήσουμε πολύ. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη έδωσε μια συνέντευξη στην Οικονομική Επιθεώρηση νομίζω και μας προετοιμάζει. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας. Το έχουμε διαπιστώσει 3 μήνες τώρα μετά τους σεισμούς. Ένα παράθυρο ευκαιρίας που καταγράφεται με τα βεβαιότητας πάνω από το Αιγαίο. Εννοεί ότι δεν έχουμε υπερπτήσεις. Ένα παράθυρο ευκαιρίας και στη ρητορική, η οποία δεν συγκρούνεται με τον προηγούμενο ετών, δεν μας βρίζουν δηλαδή. Και ένα παράθυρο ευκαιρίας, επιτρέψτε μου, λόγω της αδύρυτης πραγματικότητας. Δηλαδή είναι δύσκολη η πραγματικότητα και πρέπει να το δεχθούμε ως παράθυρο ευκαιρίας. Ξέρετε, η πραγματικότητα εκδικείται τους πολιτικούς. Θεωρούμε εμείς οι πολιτικοί ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα πράγματα. Πλην όμως έρχεται η πραγματικότητα και μας διαψεύδει, μας προσγειώνει. Τι δηλαδή συμβαίνει, τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί η Τουρκία να μας νικήσει, άρα πρέπει να υποταχτούμε? Το 80% των Ελλήνων πιστεύει ότι ο Ερντογάν ήρθε και μίλησε για αμφισβήτηση της συνθήκης της Λοζάνης και ότι αυτό συνέβη για πρώτη φορά. Όχι, λέει, το αμφισβητούν από την αρχή. Λοιπόν, και λέει, με δεδομένα όλα αυτά και με επίγνωση ποιον έχουμε ως συνομιλητή, προσέρχεται η Ελλάδα σε αυτή τη συζήτηση. Χωρίς αυταπάτες και ψευδεστήσεις. Αλλά αντιλαμβανόμενοι ότι τα συμφέροντα στη φάση αυτή είναι ισχυρά ως προς την προσπάθεια τουλάχιστον επίλυσης της διαφοράς. Θεωρώ ότι θα έχουμε μία αίσθηση μέσα στο εξάμεινο που βρίσκεται μπροστά μας. Ποια είναι η αίσθηση που θέλουμε να αποκτήσουμε ως προς τη διαμόρφωση της κοινής βούλησης? Μια αίσθηση ως προς την ειλικρίνεια των προθέσεων.
από εκεί και πέρα, μέχρι πού θα πάμε και τι αποτέλεσμα θα έχουμε, όλα αυτά παραμένουν ανοιχτά. Το πρώτο όμως είναι να αποκτηθεί εμπιστοσύνη. Λέει για ότι είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε Γεραπετρίτη Παπαδοπούλου και Φραγκογιάννη, είναι ποιότητας άνθρωποι. Λέει τώρα, για το ενδεχόμενο μια προσφυγή στη Χάγη να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη επίρρεια νησιών κατά τη χάραξη της ΑΟΣ, λέει. Το αληθινό ερώτημα είναι για ποια βάση μιλάμε. Τη βάση του τι έχουμε σήμερα. Γιατί αν μιλάμε επί τη βάση του τι έχουμε σήμερα, τι έχουμε, σε κυριαρχία τι έχουμε, μιλούμε λοιπόν περί της προσδοκόμενης κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων που εμείς διεκδικούμε και διεκδικούν και οι Τούρκοι. Και εδώ είναι το κλειδί. Λέει προσδεκόμενη κυριαρχία είναι τα 12 μίλια. Και προσδοκόμενη κυριαρχικά δικαιώματα είναι η ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, έτσι. Και λέει και διεκδικούν και οι Τούρκοι. Τι διεκδικούν, δεν διεκδικούν αυτή η κυριαρχία. Εμείς διεκδικούμε. Μιλάμε με άλλα λόγια για τη διαχείριση μιας προσδοκίας. Άρα η λέξη και μόνο υποχώρηση είναι λάθος. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα υπογράψει στο συνυποσχετικό ότι παραιτείται του δικαιώματος επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, δεν είναι υποχώρηση σύμφωνα με την κυρία Μπακογιάννη. Το καταλάβατε το έργο. Αυτό είναι όλο το έργο. Να υποχωρήσει είναι στρατηγικός στόχος της Τουρκίας και να σας πω κάτι. Η Ελλάδα το γνωρίζει αυτό και το γνωρίζει και με άλλους τρόπους ότι είναι αυτός στόχος. Και όταν εσύ που γνωρίζεις ποιος είναι ο στόχος κάθεσαι και υποχωρείς, πώς λέγεται αυτό? Δεν λέγεται υποχώρηση όταν διευκολύνεις τον Τούρκο να πραγματοποιήσει έναν μείζωνα εθνικό στόχο που τον κυνηγάει από τη δεκαετία του 80. Εδώ είναι όλο το κλειδί, αυτό που σας είπα τώρα. Λοιπόν, μιλάμε με άλλα λόγια για τη διαχείριση μιας προσδοκίας. Άρα η λέξη και μόνο υποχώρηση είναι λάθος. Ε, βέβαια, γιατί πονάει, ξυπνάει ο κόσμος. Δεν υποχωρείς από την προσδοκία. Τι μας λέτε καλέ? Υποχωρείς από το κυριαρχικό δικαίωμα που έχεις να επεκτείνεις. Δεν είναι υποχώρηση αυτό? Δεν υποχωρείς από κάτι που δεν είναι κεκτημένο, έτσι δεν είναι? Δεν είναι κεκτημένο γιατί δεν το κάνεις. Κάν το, γιατί δεν το κάνεις? Λέει, προσδοκάς. Εκεί ακριβώς είναι η διαπραγμάτευση. Να διαπραγματευτούμε τις προσδοκίες μας δηλαδή. Λογοπαίγνιο. Στη διαπραγμάτευση, όπου βάλεις κάτω και θα πεις ποια είναι η δική μου προσδοκία, το μέγιστο. Ποια είναι η προσδοκία των Τούρκων, το δικό τους μέγιστο. Γιατί και αυτοί από το maximum θα ξεκινήσουν. Άρα, δεχόμαστε στην ουσία όλα τα τουρκικά τα μέγιστα, λέει, και πάμε να τα συζητήσουμε. Τι θα πάρουμε εμείς, τι θα πάρετε εσείς. Αυτό ξέρετε πώς λέγεται. Τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου για την Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, είχα υποχρέωση λέξη προς λέξη να σας τα πω, έχει και ορισμένα άλλα πράγματα, αλλά με τις προσδοκίες είναι τα λογοπαίγνια. Κάποιος μάγκας τους τα είπε αυτά, για να μπορέσουν να ξεγελάσουν τον κόσμο. Αλλά να σας πω κάτι. Όχι, όχι. Όχι. Όσο υπάρχει το διαδίκτυο και μας επιτρέπει να έχουμε ελεύθερη φωνή, δεν πρόκειται να μας εξαπατήσετε. Καληνύχτα.